Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Είμαστε η Μαρίνα και η Φωτεινή Καριστινέου. Επιστρέψαμε από τις καλοκαιρινές διακοπές για μια καινούργια σεζόν, μια καινούργια εποχή στο εκπομπή μας. Καινούργια περίοδος και καινούργια εποχή. Εποχή και έχει νόημα αυτό. Αυτό το λέμε γιατί φέτος έχει διτή σημασία. Ναι, έχουμε πάρει απόφαση να διτήσουμε την εκπομπή μας και με συνεδεύξεις προσώπων σημαντικών και για τον τόπο μας, αλλά και όχι μόνο για τον τόπο. Ένα λεπτό. Αυτό τους, αυτό είχαμε, σας είχαμε ενημερώσει, σας το είχαμε υποσχεθεί κατά έναν τρόπο. Θα είμαστε συνεπείς. Το προσπαθούμε. Αλλά ούτως ή άλλως, Μαρίνα, την εκπομπή, τον πρώτο έναν και κάτι χρόνο, την πήγαν κάπως πιλωτικά μάλλον, δοκιμαστικά, ανιχνευτικά. Τώρα όμως που έχουμε βάλει τις βάσεις και είναι γεραίες όπως διαπιστώσαμε από την ανταπόκρισή σας, να ανοίξω μία παρένθεση εδώ, το καλοκαίρι στο νησί, πάρα πολλοί από εσάς, τους οποίους εγώ δεν σας ήξερα, συγγνώμη, άγνωστοι, είτε ακόμα και επισκέπτες, ναι, ως τουρίστες, με συναντήσατε, συναντηθήκαμε τέλος πάντων στην παραλία, στην νησί, σε κάποια μέρη εκεί, και από τις τυχομηθείες μας προέκυψε ότι μας βλέπετε και εγώ δεν το γνώριζα, δεν το περίμενα ούτε εγώ και προφανώς ούτε και εσύ, Μαρίνα. Ναι. Λοιπόν, θεωρούσαμε ότι είναι, ναι, έχει η εμβέλεια της εκπομπής πια είναι γνωστή και σε εμάς, αλλά τόσο πολύ και τόσο έντονα, όχι. Ναι, σας ευχαριστούμε. Εντάξει, ευχαριστούμε τώρα, γιατί επειδή η αναγνωρισιμότητα μας ενδιαφέρει για το νησί. Ναι, γιατί η εκπομπή μας είναι πολύ στοχευμένη όσον αφορά το θέμα, δηλαδή είναι να κάνει με τη Φολέγανδρο. Εκ παραλλήλου όμως. Αλλά σε μεγάλο κομμάτι αφορά τη Φολέγανδρο. Οπότε το να μας λένε και άνθρωποι μη Φολεγάνδροι ότι βλέπουμε την εκπομπή, σας παρακολουθούμε, μας εξέπληξε ευχάριστα. Ναι, και πολύ. Και πολύ. Δύο λάμδα ομικρον γιώτα και πολύ με ύψιλον. Λοιπόν, θα πούμε ότι αυτή η εκπομπή είναι έκτακτη. Το πρόγραμμα ήταν να ξεκινήσουμε την επόμενη τη μεθεπόμενη εβδομάδα τις εκπομπές μας. Είναι έκτακτη αυτή η εκπομπή και ο λόγος που την πραγματοποιούμε είναι ο εξής. Θα σας πει η Φωτεινή. Έχει να κάνει με ένα γεγονός που θα πραγματοποιηθεί στη χώρα μας την επόμενη εβδομάδα. Ναι, λαμβάνει χώρα από την 5η, 26η του μηνός, μέχρι και 29. Ναι, θα πούμε τι είναι αυτό. Όχι, να το πούμε τώρα. Και ενημερώνεις λοιπόν τώρα τους τηλεθέατες. Είναι το First Global Challenge. Ας πούμε, μάλλον η πρώτη Ολυμπιάδα ρομποτικής, ναι, κάπως έτσι θα μας τα πει διόμενος, καλύτερα ο καλεσμένος, ναι, μας αυτά. Εμείς θα πούμε, θα διαβάσουμε κάποιο εισαγωγικό κείμενο και περί τίνος πρόκειται. Ναι, έτσι όπως οι ίδιοι οι διοργανωτές το έχουν συντάξει. Το προωθούν και το έχουν συντάξει, ναι, και το προωθούν, ναι, ναι, και το αναρτούν. Να πω ότι είναι πολύ σημαντικό για τη χώρα μας. Θα τα πούμε μετά. Πρώτα θα πούμε την εισαγωγή, θα μιλήσουμε με τον καλεσμένο μας, γιατί θα πρέπει να τον απελευθερώσουμε, ναι, τον λόγο υποχρεώσεων. Και μετά εμείς θα κάνουμε τα σχόλιά μας επί αυτού, γιατί έχει να κάνει και με κάποια πράγματα που θέλουμε να ρωτήσουμε τον καλεσμένο μας. Θα δούμε μετά πώς θα μας... Θα βάλω το ανεμιστηράκι μου, θα είναι πρόβλημα. Ναι. Διαβάζεις. Εντάξει, λοιπόν. Θα το διαβάσω έτσι ώστε να είμαστε απόλυτα συνεπείς με το πρόγραμμα και το πνεύμα του κοινού. Και θα πούμε και ποιος είναι ο καλεσμένος μας. Μόνο μία παρατήρηση. Ξέρετε, όταν έχεις όποιος θέλει το μέλι. Έχει το δάχτυλο με το μέλι, ναι, ναι, το βάζει και το δάχτυλο όποιος φτάει το μέλι. Επειδή λοιπόν τα έφερε έτσι η ζωή, η τύχη, η συγκυρία, το σύμπαν, ο Θεός, πείτε το όπως θέλετε. Αυτό το άτομο να είναι ένα παιδί της καρδιάς μου, μας, δικό μας παιδί. Που το έχουμε συσταγωγικά, το ξέρουμε από τη δουλειά της μητέρας του. Κυριολεκτικά όμως. Ναι. Συμβαίνει λοιπόν αυτό το σημαντικότατο πρόσωπο να είναι γιος αγαπημένης φίλης και αγαπημένο παιδί και όχι μόνο και ανιψιός και. Αλλά κοίτα όμως που από τα μικρά θα το είχε δείξει, ναι, ναι, τα δείγματα γραφής του εξαπαντάμε. Λοιπόν, στη συνέχεια.
Ο Παγκόσμιος Διαγωνισμός First Global Challenge είναι ένας διεθνής διαγωνισμός ρομποτικής ολυμπιακού τύπου, ελπίζω να ακούγομαι, μια βουλής μηχανά, που διεξάγεται κάθε χρόνο σε διαφορετική χώρα. Το First Global προσκαλεί κάθε έθνος να στείλει μία ομάδα που θα κατασκευάσει και θα προγραμματίσει ένα αγωνιστικό ρομπότ για να συμμετάσχει στο challenge. Οι ομάδες συνεργάζονται με σκοπό να ολοκληρώσουν ορισμένα tasks σε ένα παιχνίδι με συγκεκριμένη θεματική, η οποία σχετίζεται με τις μεγαλύτερες προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο πλανήτης μας, συμπεριλαμβανομένων των 14 Grand Challenges for Engineering, σε μια προσπάθεια να προωθηθεί η κατανόηση και η συνεργασία μεταξύ των νέων του κόσμου, καθώς και η χρήση των ικανοτήτων τους για την επίλυση παγκόσμιων προβλημάτων. Οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε ως παγκόσμια κοινωνία πρέπει να επιληθούν και η επόμενη γενιά μπορεί να ανταποκριθεί στο έργο αυτό μαζί. Συνολικά. Εγώ πιστεύω στα γενιά και το έχω πει και το έχω πει και σε ανήκω από τόπο και χρόνο. Οι ανάγκες του μέλλοντος είναι πολύ διαφορετικές από τις ανάγκες που είχαν εμείς, οι γονείς μας. Ναι, κάθε εποχή έχει τις δικές προκλήσεις. Προκλήσεις, προσκλήσεις, ζητούμενα. Και αναλόγως προσαρμόσεις. Προαπαιτούμενα, ναι. Λοιπόν, από τις 26 έως τις 29 Σεπτεμβρίου 2024, μαθητές από 190 και περισσότερες χώρες θα συγκεντρωθούν στην πρωτεύουσα της Ελλάδας, την Αθήνα. Ως έδρα και των αρχαίων και των σύγχρονων Ολυμπιακών Αγώνων, είμαστε υπερήφανοι που φέρνουμε τον κόσμο κοντά σε μια πόλη με πλούσια ιστορία, διεθνούς συνεργασίες και παγκόσμιο αθλητισμού. Το First Global πιστεύει ότι κάνοντας την επιστήμη και την τεχνολογία τόσο συναρπαστικές όσο οποιοδήποτε άλλο άθλημα, μπορούμε να εμπνεύσουμε τα 2 δισεκατομμύρια νέων του κόσμου να ασχοληθούν με τομείς του STEM, STEM, ναι, θα πούμε, είναι τα αρχικά, ναι, θα τα αρχικά των λέξεων. Ωραία, να το πεις, το πω. Θα το πεις εσύ, ναι, ωραία, είναι αυτό εδώ. Ναι, science. Ναι, Science, Technology, Engineering, Mathematics. Και να γίνουν οι ηγέτες, για τους νέους μιλάμε πάντα, που θα λύσουν συλλογικά τα πιο επιτακτικά προβλήματα του πλανήτη μας. Εδώ να πω βέβαια ότι αυτές οι δεξιότητες, οι ικανότητες προϋποθέτουν και το ανάλογο ήθος. Αυτό είναι άλλη συζήτηση. Στο δεύτερο μέρος της... Και θα το πούμε, ναι. Το βάζουμε γι' αυτό. Ναι, γιατί το ήθος... Είναι η ηθική. Ναι, γιατί συμπεριλαμβάνει και την ενσυναίσθηση, την αγωγή, την ευγένεια, την παιδεία, γιατί δίχως αυτά δεν έχεις και την ευαισθησία να σκύψεις πάνω από τέτοιου είδους προβλήματα. Λοιπόν, η θεματική φέτος είναι τροφοδοτώντας το μέλλον. Η βιώσιμη παραγωγή τροφίμων είναι μία από τις καθοριστικές προκλήσεις του 21ου αιώνα. Το φετινό θέμα προκαλεί τις ομάδες του First Global από όλον τον κόσμο να μάθουν να αντιμετωπίσουν τα εμπόδια και να αναγνωρίσουν τις ευκαιρίες δίκαιης παροχής ασφαλών, θρεπτικών και περιβαλλοντικά υπεύθυνων τροφίμων στον παγκόσμιο πληθυσμό. Οι συνιστώσεις της σεζόν θα τονίσουν την ανάγκη ταυτόχρονης βελτίωσης του οικονομικού, κοινωνικού και περιβαλλοντικού αντίκτυπου, προκειμένου να δημιουργηθεί ένα πραγματικά βιώσιμο σύστημα τροφίμων. Προσυπογράφω με κάθε τρόπο. Αυτό δηλαδή είχα κάνει με τα τελευταία που ακούμε και ενημερωνόμαστε, με την ανάγκη να βρεθούν οι συνιστώσεις της σεζόν. Για να τροφοδοτηθεί ο πλανήτης και μειώνονται... Οι πόροι. Και δυστυχώς δεν ανανεώνονται, έτσι. Λοιπόν, το First Global Challenge είναι μια πραγματικά παγκόσμια διοργάνωση ρομποτικής, στην οποία μπορούν να συμμετάσχουν έθνη από όλον τον κόσμο. Το ανοιχτό πνεύμα αποτελεί βασική αξία του First Global και βασίζεται στην πεποίθησή μας ότι ενώ η πολιτική συχνά χωρίζει
η τεχνολογία ενώνει. Επιδιώκουμε να φέρουμε κοντά νέους από διαφορετικά υπόβαθρα πολιτισμούς και με διαφορετικές εμπειρίες, να τους εμπνεύσουμε και να τους παρακινήσουμε να γίνουν οι ηγέτες και οι καινοτόμοι του μέλλοντος, συνεργαζόμενοι για την οικοδόμηση ενός καλύτερου κόσμου. Αυτά είναι όσα αναφέρουμε. Γράφουμε υπεύθυνοι. Στην επίσημη σελίδα, ναι, για το First Global Challenge. Και ήταν και πιο καλά που τα είπαμε αυτά, διότι είναι ακριβώς αυτό που ναι. θέλουν να προωθήσουν και είναι και το σωστό, γιατί να μην λέμε ανακρίβεις και να μην... Καλά, ανακρίβεις δεν θα λέγαμε. Ναι, άμα δεν έχουμε απόλυτη γνώση και εμπειρία των γεγονότων. Εμπειρία δεν έχουμε. Γι' αυτό το μπορούμε όμως ένα κείμενο, να πάρει στην ουσία, θα μπορούμε, αλλά το κάναμε έτσι, επειδή υπάρχει λόγος, αφού μπορούμε και έχουμε την άνεση του χρόνου. Αλλιώς θα μπορούσα να το ανασκευάσω, αλλά εδώ θέλω να είμαι ακριβής. Ωραία. Γιατί η τεχνολογία χαρακτηρίζεται και από την ακρίβεια, το επακριβώς. Αλλά αυτά να μας τα πει καλύτερα. Ποιο? Ο καλεσμένος μας. Πού είναι? Είναι ο Μιχαήλ Μαρινάκης. Είναι ένα από τα παιδιά τώρα του Brain Drain. Είναι ένας νεαρός, πολλά υποσχόμενος επιστήμονας. Ένα δυνατό μυαλό, ένας εξαιρετικός χαρακτήρας, αυτό το οποίο λέγαμε για το ήθος και την ευγένεια. Ναι, γιατί είναι το ήθος. Είναι χαμηλών τόνων, αλλά υψηλών δυνατοτήτων. Εδώ να θυμηθούμε ότι ο Άδειος Τενεκές Καλυθόρυβο, λοιπόν μιλάμε για ένα γεμάτο, μάλλον το Άδειο Κάρο, γιατί υπάρχουν σε διάφορες χώρες, λέγεται διαφορετικά αυτή η παροιμία. Ένα γεμάτο λοιπόν κάρο, μια γεμάτη άμαξα, γεμάτος τενικές. Μόνο τενικές δεν είναι. Ο Μιχαήλ Μαρινάκης είναι από τα παιδιά τα οποία διαπρέπουν στο εξωτερικό, κατ' ουσίαν, ουσιοδός και πραγματικά. Όχι ξέρεις ποιος είμαι, ήμουν αυτό. Δεν ξέρεις ποιος είμαι εγώ. Ναι. Έχει φτάσει και που έχει φτάσει. Όχι. Το πιστοποιεί η πραγματικότητα, δηλαδή η καθημερινότητα, το με ποιους αυτό το παιδί συνεργάζεται και που παρουσιάζεται. Ναι, το σπούδασε εκεί και ήταν διάνοια και έκανε αυτό και έρχεται εδώ και επιδεικνύει μια αθλειότητα ήθους, ας πούμε, λέω εγώ τώρα ένα σχόλιο έτσι, τα ανέρει όλα. Ο Μιχαήλ Μαρινάκης λοιπόν, είναι μια περίπτωση brain drain, δηλαδή από τα μυαλά τα οποία μας τα έχουν πάρει στο εξωτερικό. Ο Μιχαήλ, το λέω με κάθε επισημότητα, γιατί αν αφήσω τον εαυτό μου να τον πω Μιχάλη, μετά θα ξεφύγω, θα τον πω Μιχαλάκη και Μιχαλάκη μου και δεν θέλω να κρατήσω την δημοσιογραφική ιδεοντολογία, να το αφήσω έτσι, να το προσεγγίσω αντικειμενικά, δημοσιογραφικά, όσο οφείλω να κάνω, και θα μας τα πει καλύτερα εκείνος. Θα τον καλέσουμε, ήθελε και θέλαμε να είναι απόψε μαζί μας στο στούντιο ή ακόμα καλύτερα να είμαστε σε έναν άλλο χώρο που θα κάνουμε τις συνεντεύξεις μας και θα πούμε μετά αυτά. Δυστυχώς όμως υποχρεώσει του λόγου της συγκεκριμένης διοργάνωσης. Είναι μεγάλη μας τιμή, είναι μεγάλη μας η χαρά. Διότι θα τον έχουμε έστω και τηλεφωνικά, θα γίνει εξαιρεσία μετά στην εκπομπή όταν από το Δημήτρη τον Πετρόπουλο για να γίνει σωστά όπως πρέπει, γιατί με τα τεχνικά εσύ, καλά εγώ απέχω, εσύ εκπαιδεύεσαι ακόμα, ακόμη μάλλον, βελτιώνεσαι και μαθαίνεις και από τους συνεργάτες εδώ του σταθμού και κυρίως τον Δημήτρη τον Πετρόπουλο. Θέλω λοιπόν να πω ότι αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο τον έχουμε τηλεφωνικά. Θα τον έχουμε όμως και ζωντανά, έτσι, θα τα πούμε αυτά, θα το πούμε. Οπότε ας τον καλέσουμε στο τηλέφωνο. Για να ξεκινήσουμε τις ερωτήσεις και μας πει και αυτός αυτό που έχει να μας πει. Για να μας πει τι, πώς, πού, τα πάντα. Στο
Μιχάλη. Ναι, ναι. Καλησπέρα, Μιχάλη. Μιχαήλ. Ναι. Καλησπέρα σας, κύριε Μιχαήλ Μαρινάκη. Θα το κρατήσω έτσι εγώ. Θα υποδηθώ ρόλο τώρα, γιατί όπως είπα, να μην περάσω στο Μιχάλης και Μιχαλάκης, γιατί θα ξεφύγω. Είναι μεγάλη μας χαρά, μεγάλη μας τιμή που είσαι εδώ απόψε μαζί μας, γιατί ξέρουμε πολύ καλά πόσο πιεσμένος είναι ο χρόνος σου και πόσο δύσκολο ήταν για εσένα όλο αυτό. Σου το ζήτησα όμως και αμέσως είπες ναι. Σε ευχαριστούμε λοιπόν και εγώ και η Μαρίνα. Θα θέλαμε, είπαμε ότι δεν, για λόγους πρακτικούς δεν είσαι απόψε μαζί μας. Ελπίζω να μας... Ναι. Ήταν λίγο δύσκολο, αλλά βρήκα φυσικά το χρόνο για εσάς. Ξέρουμε. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε. Δεν θα σε απασχολήσουμε πολύ. Εμείς κάναμε μια εισαγωγή για το τι πρόκειται να γίνει την επόμενη εβδομάδα στο Καλλιμάρμαρο. Καλά δεν τα λέω, στο Καλλιμάρμαρο δεν θα γίνει. Στο Καλλιμάρμαρο θα είναι η τελετή έναρξης, η Πέμπτη, στις 26 Σεπτεμβρίου. Και... Ωραία, συνέχισε, πες μας. Οι αγώνες, το πρωτάθλημα θα γίνει στο ΣΕΦ, στο Στάδιο Ειρήνης Κηφιλίας, στο Πειραιά. Mm-hmm. Ωραία. Πες μας περί τίνος πρόκειται και εσύ, αν και πήραμε μια ιδέα από το κείμενο που διαβάσαμε από την επίσημη σελίδα του First Global Challenge. Πες μας και εσύ. Ναι, λοιπόν, το First Global Challenge είναι ένας παγκόσμιος διαγωνισμός Ολυμπιακών Στάνταρς. Είναι, επειδή είναι trademark οι Ολυμπιακοί Αγώνες, δεν μπορούμε να το πούμε Ολυμπιακοί Αγώνες, αλλά είναι οι Ολυμπιακοί Αγώνες ρομποτικής. Υπάρχει μία εθνική ομάδα που εκπροσωπεί την κάθε χώρα. Ο διαγωνισμός προσκελαλεί όλες τις αναγνωρισμένες χώρες από τη Διεθνή Ολυμπιακή Επιτροπή στα πρότυπα των Ολυμπιακών Αγώνων να στείλουν την ομάδα τους. Mm-hmm. Αυτή τη στιγμή φέτος στην Αθήνα έχουμε 198 γραμμένες χώρες. Είναι η πρώτη χρονιά που υπάρχει αυτό το νούμερο. Wow. Ναι, και θα είναι κάτι πάρα πολύ μεγάλο. Επίσης υπάρχει μία ομάδα που είναι η ομάδα των προσφύγων που λέγεται και ομάδα της Ελπίδας. Που είναι επίσης όπως ο Ολυμπιακός Αγώνες. Mm-hmm. Και πραγματικά υπάρχουν οι χώρες από το Αφγανιστάν μέχρι τη Ζιμπάμπουε, όλες αλφαβητικά στον ίδιο χώρο, όλες με τα ίδια υλικά, όλες με τους ίδιους πόρους. Για όλες τις ομάδες που δεν μπορούν να ταξιδέψουν, καλύπτονται όλα τα έξοδα από τη διοργάνωση και από τους υποστηρικτές της. Ναι. Και μαζεύεται πραγματικά όλος ο κόσμος. Φέτος θα μαζευτούν στην Αθήνα, εφόσον διεκδικήσαμε όλη αυτή τη διοργάνωση μαζί με το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Ναι. Και τον Κωνσταντίνο τον Κυρανάκη, που είναι υποστηρικτής από την πρώτη στιγμή σε όλο αυτό το εγχείρημα. Ναι. Και θα είναι κάτι πάρα πολύ μεγάλο. Θα έρθουν όλες αυτές οι ομάδες στην πόλη μας να βρουν λύσεις στο θέμα της βιώσιμης ανάπτυξης και γενικότερα στον τομέα των τροφίμων, γιατί το πρόβλημα της διασφάλισης του μέλλοντος των τροφίμων είναι κάτι πολύ σημαντικό που θα απασχολήσει την ανθρωπότητα, αν όχι τώρα, στο σύντομο μέλλον. Το βλέπω άμεσα, αλλά το νομίζω απασχολεί. Ναι. Αν λάβουμε υπόψη μας και την κλιματική αλλαγή και την κατάσταση που επικρατεί στον πλανήτη, μάλλον θα είναι πιο σύντομα από ό,τι περιμένουμε. Οπότε όλοι αυτοί οι νέοι, όσοι οι επόμενοι ηγέτες των χωρών τους και όλα αυτά, έρχονται να λύσουν όλοι μαζί. Γιατί αυτό προάγει ο διαγωνισμός, το πνεύμα της συνεργασίας, ότι πρέπει να συνεργαστούν σε συμμαχίες οι οποίες είναι τυχαίες. Είναι ένας διαγωνισμός που, όπως καταλαβαίνετε, χώρες που μπορεί να έχουν πόλεμο μεταξύ τους, μπορεί να έχουν οτιδήποτε, βρίσκονται στον ίδιο χώρο και μπορεί να είναι στην ίδια σημασία και πρέπει να συνεργαστούν για να βρουν λύση, γιατί αυτό ισχύει για όλα τα προβλήματα και για να προχωρήσει η κοινωνία κτλ. Οπότε προάγεται όλο αυτό το πνεύμα του συναγωνισμού και της συνεργασίας. Και ίσως και της συμφιλίωσης. Σωστά, σωστά. Είναι το βασικότερο. Και όλες αυτές οι ομάδες γράφουν ένα αντίστοιχο της Ολυμπιακής Εκεχηρίας με τη συμμετοχή του στο διαγωνισμό. Ένα είδος δηλαδή σπονδών, όπως λέγαμε τότε στην αρχαιότητα, έτσι, την Εκεχηρία δηλαδή, την Ολυμπιακή Εκεχηρία, ναι, ακριβώς αυτό. Μιχάλη Μασί, πώς ξεκίνησες και πώς βρέθηκες μέσα σε όλο αυτό. Πες μας λίγο και για αυτό. Εμείς τα ξέρουμε, αλλά είπαμε. Και θα μας πεις δύο λόγια για τη δική σου την πορεία. Εντάξει. Και την εμπειρία από όλο αυτό. Να κάτσουμε. Ναι, φυσικά. Να μας πεις δύο λόγια για εσένα, για να καταλάβουμε γιατί, εντάξει, είμαστε και φολέγανδρος και πρέπει λίγο να δείξουμε και τι παιδιά χθες το ναι, ναι.
γιατί έβγαλες το μισή αυτό. Φυσικά, φυσικά. Σε ακούμε. Ασχολούμαι με την ρομποτική γενικά από το σχολείο. Το 2018 ήμουνα στην εθνική ομάδα, πήγαμε τότε στο Μεξικό. Ήταν η πρώτη χρονιά που συμμετείχαμε, δεν είχαμε ιδέα για το μέγεθος αυτής της διοργάνωσης κτλ. Δεν είχαμε κάποια διάκριση, αλλά μάθαμε για το μέγεθος της διοργάνωσης, μάθαμε ποια είναι τα στάνταρς. Μάθαμε και οι αρχές της διαδικασίας, ήταν κάτι πολύ καινούργιο για την χώρα και για εμάς. Και την επόμενη χρονιά πήγαμε στο Ντουμπάι, στην επόμενη Ολυμπιάδα, όπου η ομάδα πήρε το χρυσό μετάλλιο και ήμασταν έκτη στη γενική κατάταξη. Σε διακόπτω, σε διακόπτω. Αυτό γίνεται κάθε 4 χρόνια. Όχι, αυτό γίνεται κάθε χρόνο. Κάθε χρόνο, ναι, αφού είπαμε. Και ναι, ουσιαστικά εγώ συμμετέχω από τότε. Από το μέσα στον κορονοϊό ήμουνα μέντορας της ομάδας, αλλά παράλληλα πέρασα στη φάση που ήμουνα κριτής της διοργάνωσης. Ωραία. Μετά στη Γενέβη ήμουνα πάλι κριτής στη διοργάνωση, γιατί κάποιοι κριτές επιλέγονται από φόφοιτους που ξεχωρίζουν. Ναι. Οπότε είχα την τιμή να είμαι σε ένα από αυτούς τους φόφοιτους του προγράμματος. Και στη Γενέβη είναι που ξεκίνησαν οι διαδικασίες, είχε έρθει και ο Κωνσταντίνος ο Κυρανάκης, τότε υπουργός, και ξεκίνησαν οι διαδικασίες για την διεκδίκηση της Ολυμπιάδας. Ήταν και πάρα πολύ καλή η πορεία της ομάδας, της ελληνικής, πήρε πάλι χάλκινο μετάλλιο, υπήρχαν κάποιες διακρίσεις κτλ. Οπότε όλο αυτό βοήθησε στην προώθηση στη χώρα. Ξεκίνησαν συζητήσεις για τη διοργάνωση στην Αθήνα. Ωραία. Και φτάσαμε σε φάση που πήγαμε και πέρσι στη Σιγκαπούρη, έγιναν οι τελευταίες διαπραγματεύσεις. Μέχρι τον Δεκέμβριο πέρσι του 23 γινόντουσαν κάποιες επισκέψεις από την Αμερική, από όλες τις τελευταίες εμπλεκόμενες. Και ήταν η Ελλάδα στις τελικές δύο φορές, τέλος πάντων, σε αυτήν την αναμέτρηση. Για την διεκδίκηση, έτσι. Σωστά, σωστά. Υπάρχει μια διαδικασία παρόμοια με τους Ολυμπιακούς. Με τους Ολυμπιακούς αγώνες. Ποια είναι τα venues, πού θα μείνουν οι ομάδες, ποιες θα είναι οι μεταφορές. Όλα αυτά που προϋποθέτουν. Τις προϋποθέσεις που χρειάζεται κάποια οργάνωση. Και είναι. Και τώρα φέτος. Ενώ δεν είχαμε το τικ σε όλα τα κουτάκια, είναι η αλήθεια. Όπως και στους Ολυμπιακούς τότε, τα καταφέραμε και έρχεται η διοργάνωση. Τώρα πριν λίγο έφυγα από το ΣΕΦ και είδα όντως να έχουν έρθει σε ζωή όλα αυτά και ήταν. Ωραία. Εσένα ο ρόλος σου φέτος. Ένα λεπτό, να τελειώνει τη φράση το Μιχάλης και μετά. Και είπες, ολοκλήρωσε Μιχάλη μου. Ναι, λέω ότι πριν λίγο έφυγα από το ΣΕΦ και είδα όλες τις κατασκευές και όλα αυτά να έρχονται στη ζωή και ήταν έτσι. Είπα, τα καταφέραμε, έφτασε, είναι εδώ. Ωραία. Και θεωρώ ότι εμείς θέλουμε. Θα το πούμε μετά και για την τελετή έναρξη, την Πέμπτη, για να είμαστε όλοι εκεί, να το στηρίξουμε όλο αυτό, γιατί πρέπει, είναι πολύ σημαντικό, έτσι, να δείξουμε ότι μπορούμε και στο οργανωτικό, παύλα διοργανωτικό κομμάτι, και στο αγωνιστικό. Για την Ελλάδα είναι πάντα προβολή, ό,τι θετικό γίνεται σε όποιον τομέα, πόσο μάλλον σε αυτό, για να δείξουμε ότι δεν είμαστε μόνο οι προγονόπληκτοι, ξέρεις ποιος είμαι εγώ, από πού κατάγομαι, αλλά κοίτα τι έχω να σου δώσω και στο μέλλον, εντάξει. Μιχάλη μου, εσένα φέτος ο ρόλος σου σε αυτή τη διοργάνωση ποιος είναι, είσαι στην ομάδα διοργάνωσης, θα έχεις ρόλο κριτή. Εγώ ήμουνα από το 22 που ξεκίνησε επίσημη διεκδίκηση στην τότε ομάδα, ήμασταν 4 άτομα διοργανισμοί στο Υπουργείο και το μέλλον, που είναι ένας εκπαιδευτικός οργανισμός στον Πειραιά, που είχαμε ξεκινήσει τη διαδικασία της διεκδίκησης. Ήμασταν η υποψήφοι οργανωτική επιτροπή για την υποψήφια από όλη Αθήνα. Και από τον Ιανουάριο του 24 που έγινε ανάθεση, είμαι μέλος της οργανωτικής επιτροπής. Έχω αναλάβει το κομμάτι όλων των τελετών. Γενικά όλα τα logistics και τρέχω και όλο το κομμάτι της προώθησης, της επικοινωνίας, της εμπειρίας των VIP, γιατί ένα από τα μεγάλα κομμάτια του διαγωνισμού είναι ότι το υποστηρίζουν πάρα πολύ μεγάλες εταιρείες, αλλά όχι μόνο αυτό. Είναι μια ευκαιρία παράλληλα με αυτόν τον διαγωνισμό να έρθουν πολύ μεγάλα ονόματα και στελέχη εταιριών, τόσο από την Αμερική, πολιτική κτλ., από πρεσβείες, οι πρέσβες κτλ., να μαζευτούν όλοι αυτοί μαζί στον ίδιο χώρο να συζητήσουν κάποια θέματα. Οπότε, ναι, είναι έτσι ένα πολύ μεγάλο project που έχει πάρα πολλά διαφορετικά κομμάτια και εγώ τρέχω αυτά στην Οργανωτική Επιτροπή. Εγώ θα σου πω συγχαρητήρια, θα σου πω καλό κουράγιο γιατί όλα αυτά έχουν πολύ τρέξιμο. Άρα τρέχεις
Και τρέχεις γενικώς, γιατί αυτό το διαπίστωσα και εγώ στις τηλεφωνικές μας επικοινωνίες. Είμαστε, ξέρω εγώ, 5-10 λεπτά και από αυτά μιλήσαμε τα 1-2. Τα υπόλοιπα ο Μιχαήλ ήταν απασχολημένος, γιατί τον παίρνανε συνέχεια. Άκουσα κάτι για μακέτες, είδες, τώρα βγάζω και λίγο έτσι, δίνω τυράκι. Τόσο μακέτες. Θα σε ρωτήσω, εγώ θα τον λέω Μιχαήλ, δεν μπορώ να τον πω Μιχαήλ. Συγγνώμη, Μιχαήλ. Ναι. Με τι να κάνω, να τον πω Μιχαλάκη, να σε πω και Μιχαλάκη είναι τώρα. Η αλήθεια είναι μόλις αυτούς τους ξένους συνεργάτες έχουν ακούσει πάρα πολλά ονόματα. Ναι, εντάξει, όλα ονόματα είναι, ναι. Για εμάς είσαι ένα παιδί της καρδιάς μας πάντα και μας κάνεις υπερήφανους, το είπα και πριν. Και θέλω να σου το πω και σε σένα τώρα, έτσι ανοίγω μια παρένθεση, Μαρίνα. Μας κάνεις υπερήφανους ως χώρα, ως νησί, ως οικογένεια και ως στενό οικογενειακό φιλικό κύκλο. Οπότε ευχαριστώ. Εμείς ευχαριστούμε. Μια τελευταία, εγώ θέλω να σου κάνω μια τελευταία ερώτηση. Επειδή είδα στις πληροφορίες της διοργάνωσης ότι συμμετέχουν μαθητές. Στην Ελλάδα πόσο διαδεδομένο είναι το μάθημα της ρομποτικής και πόσο νομίζεις ότι ενδιαφέρει τα παιδιά για αυτό το κομμάτι? Ναι. Υπάρχει αρχικά, έχει γίνει μια προσπάθεια από το 2010. Να μπει στα σχολεία, Όχι, έχει ξεκινήσει να έρχεται η έννοια. Στην αρχή, όπως σε όλα τα πράγματα, αντιδράσαμε σαν λαός πάρα πολύ και το είχαμε πάρει πολύ θετικά κτλ. Αλλά έχει γίνει πάρα πολλή δουλειά, έχουν υπάρξει πάρα πολλές διακρίσεις. Γενικότερα το feedback, όχι μόνο από αυτό το διαγωνισμό, από όλους, είναι ότι έχουμε ταλέντο και βρίσκουμε λύσεις και πάντα έχουμε τους ταλέντες. Ο Έλληνας πάντα έχει μια λύση, για όλα. Ακριβώς, και υπάρχει πάρα πολύ, δηλαδή υπάρχουν πάρα πολλές επιτυχίες από πάρα πολλές ομάδες, δηλαδή υπάρχουν ομάδες από μακρυσμένα νησιά, υπάρχουν πάρα πολλά προγράμματα, τέλος πάντων. Στη Χάλκη, ας πούμε, το σχολείο είναι πλήρως εξοπλισμένο με την τελευταία τεχνολογία εξοπλισμού ρομποτική. Ναι, αυτό το ξέρω. Γενικότερα υπάρχει. Να σε ρωτήσω, συγγνώμη, θα σε διακόψω. Όχι, για αυτό που είπες, τα απομακρυσμένα νησιά, θεωρείς ότι σε απομακρυσμένες περιοχές έχει αναπτυχθεί περισσότερο, ίσως γιατί δεν έχουν τα παιδιά να ασχοληθούν με κάτι άλλο? Είναι πιο περιορισμένη. Είναι μια διέξοδο. Ναι, δηλαδή, ένα είδος διασκέδαση στην αρχή και μετά. Ψυχαγωγίας και μετά. Ναι, η αλήθεια είναι κάπου στη μέση. Για πες. Όλη η φιλοσοφία του προγράμματος είναι μαθαίνουμε μέσα από το παιχνίδι. Γιατί ξεκινά από 4 χρονών με απλά τουβλάκια και οτιδήποτε και φτάνει. Στο ύψος επίπεδο. Με βίδες, μηχανικά, τέλος πάντων, με κόπες, τροχούς και όλα αυτά. Ναι. Είναι. Η αλήθεια είναι κάπου στη μέση, δηλαδή υπάρχει διάθεση, αλλά ναι, ανάλογα την κοινωνία. Δηλαδή εμείς υπήρχε ένα πρόγραμμα που έτρεξε από έναν άλλο εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα το 22 νομίζω για απομακρυσμένες περιοχές, και ήταν πολύ σκεπτικοί και οι εκπαιδευτικές και όλα αυτά, τι είναι αυτό που μας φαίνεται τώρα, πώς θα το κάνουμε. Και η αλήθεια είναι από το 22 πάλι το Υπουργείο έχει ξεκινήσει μια διαδικασία να έχει να παρέχει σε όλα τα σχολεία εξοπλισμό, απλά είναι πάνω στον κάθε εκπαιδευτικό τρόπο να το χρησιμοποιήσει. Σωστά. Ναι. Οπότε ναι, είναι ανάλογα τη διάθεση του καθενός για το πόσο μπορεί να το αναπτύξει αυτό. Εδώ θα σε διακόψω άλλη μια φορά, θα επικαλέσω τον φίλο μας τον Μιχάλη τον Πετρόπουλο, τον φυσικό. Έναν φίλο μας που ήταν για 2 χρόνια στη Φολέγαδρο. Είχε πάει με τον Διοριζόμενο. Έναν φίλο μας, ο οποίος είναι επίσης μια σημαντική προσωπικότητα και στο Φολέγαδρο. Και μέσα σε 2 χρόνια τους έκανε μετεωρολογικό σταθμό, αν θυμάμαι καλά. Τον καταγραφέτο σεισμών, πώς λέγεται τώρα, έχω πολύ σεισμογράφο. Και ένα κάρο πράγματα που κάνουν οι φυσικοί. Ένα κάρο έτσι όπως το λέω λαϊκά. Δηλαδή, τα έβαλε τα παιδιά σε μια διαδικασία να μάθω κάτι πέρα από το στεγανό των μαθημάτων και το διαβάζω και κάνω και δείχνω. Και όλο αυτό το υποδέχτηκαν τα παιδιά της Φολεγάδρου με μεγάλη χαρά, γιατί ήταν κάτι καινούργιο, ενδιαφέρον, πρωτόγνωρο. Το ερώτημα βέβαια είναι τώρα που έφυγε ο Μιχάλης ο Πετρόπουλος, τι γίνεται. Άστο και αυτό να εωρείται. Το αφήνω και αυτό εδώ. Πάνω σε αυτό θα πω εγώ ότι και πάνω στην αρχική ερώτηση ότι όλος αυτός ο διαγωνισμός, ένας από τους βασικούς άξονες, γιατί έχουμε την υποστήριξη και του προηγουμένου της κυβέρνησης γενικότερα, ήταν ότι θέλουν αυτό να προωθεί και να αφήσει κάτι πίσω από τους διαγωνισμούς, όχι μόνο το μήνυμα, και έχει ξεκινήσει εκτός από την
μια τεράστια καμπάνια επικοινωνίας και στην ΕΡΤ και γενικότερα σε διάφορα μέσα. Mm-hmm. Μια μεγάλη καμπάνια και στα σχολεία. Αρχικά ένα κομμάτι είναι μιλώντας ότι η ρομποτική είναι άθλημα και αυτό που προσπαθούν να εξηγήσουν είναι ότι okay, κάποια παιδιά μπορεί να μείνουν καλά στο τέννις, στο μπάσκετ και στο ποδόσφαιρο, αλλά έχουν κάποιες άλλες δεξιότητες. Βέβαια, και το μυαλό. Δεν είναι κακό να κάνεις ρομποτική από το να κάνεις μπάσκετ. Όχι, βέβαια. Υπήρχε αυτό το φαινόμενο ότι θα σταματήσουμε τη ρομποτική γιατί πρέπει να πάει να κάνει τώρα εντατικές προπονήσεις στο ποδόσφαιρο. Εν όργανης ή οτιδήποτε. Ναι. Οπότε ένα κομμάτι είναι αυτό που τρέχει σαν επικοινωνία. Και ένα άλλο είναι ότι η εκδήλωση είναι ανοιχτή για όλα τα σχολεία. Ήδη για την Παρασκευή που είναι με ένα ανοιχτή στο κοινό για τα σχολεία. Χρειάστηκε να πούμε όχι σε κάποια σχολεία για λόγους χωρητικότητας, δεν χωράνε στο στάδιο, δηλαδή έχει 6.000 θέσεις. Ναι. Και είχαμε 5.000 θέσεις από σχολεία, δηλαδή είναι μεγάλη η απήχηση. Και μέσα σε όλο αυτό έχουμε καταφέρει να συνεργαστούμε με τη διοργάνωση και το WPI, που είναι ένα μεγάλο πανεπιστήμιο στην Αμερική, να διαθέσουμε σε όλα αυτά τα σχολεία που θα συμμετάσχουν, θα έχουν συγκλήρωση ένα σχολείο να εξοπλιστεί πλήρως με κίνητρο ποτική, τέλος πάντων, από αυτό το πανεπιστήμιο. Καταπληκτικό. Πάρα πολύ. Για να και κίνητρο. Ναι. Οπότε γενικά, ναι, όλο αυτό, ο σκοπός δεν είναι μόνο να φέρουμε τις χώρες και όλα αυτά, να δουν πώς η Ελλάδα εξελίσσεται και δεν είναι πια αυτό που υπήρχε το στερεότυπο σε πολλές χώρες για μερικά χρόνια πριν. Ναι. Είναι και αυτό το ότι προχωράει. Ναι, ότι είπα, μπράβο, ναι, ξέρεις, ακριβώς. Στην Ελλάδα υπάρχει και μία νοοτροπία ότι οι ρομπότ ήσουν κάτι κακό, ίσως το έχουν συνδέσει με τις ταινίες που βλέπανε. Το ρομπότ συνήθως είναι ένα κακό πράγμα που θα σου πει στους πήγες στο διαλύσει. Και υπάρχει και αυτή η προκατάληψη, γιατί κοίτα να δεις, όταν δεν έχεις τη σωστή πληροφόρηση και του τι μπορεί να κάνει ένα ρομπότ, ένα μηχάνημα ίσως, σε μια εξελιγμένη μηχανή, δεν είναι κάτι άλλο. Σωστά. Έτσι, με κάποια προγράμματα μέσα, λογισμικά κτλ. Ναι. Ναι. Γιατί το ακούω πάρα πολύ το τελευταίο καιρό, δεν φτιάχνουμε ανθρωποειδές σε αυτή τη στιγμή. Αυτό πήγα να σου πω. Είναι μηχανές, ρομποτικές μηχανές. Είναι κάποιοι μηχανισμοί οι οποίοι λειτουργούν να υπολογίζουν. Μα ήδη σε μεγάλες βιομηχανίες δουλεύουν ρομπότ, ήδη τα μηχανήματα τα πολύ εξελιγμένα είναι τύπου ρομπότ. Παιδιά, ρομποτική ιατρική, μην πάμε μακριά. Τι ρομποτική ιατρική, μα τι λέμε. Σοβαρούχο. Και την τροχαλία. Και την τροχαλία, εντάξει, έχουν εξελιχθεί έτσι. Παρόλα και το κομπιούτερ τι είναι, ο ηλεκτρονικός υπολογιστής. Ακριβώς. Βέβαια, και έχουμε την ιατρική, τη ρομποτική ιατρική, έτσι. Και τι θέλουμε. Και τι θέλουμε. Α, είδες, εκεί τι θέλουμε, εκεί τι θέλουμε. Και για να πω, βρε παιδιά, και κάτι έτσι εγώ από το δικό μου τον χώρο. Μα και στον Όμηρο υπάρχουν οι πρώτες αναφορές για ρομπότ, έτσι, ο Τάλος. Και υπάρχουν σωστά. Και οι θεραπενίδες σωστά. Του ηφαίστου. Λοιπόν, τώρα. Εντάξει. Να σερβίρουν το κρασί. Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, και εκεί τα φυσερά του, τα οποία μόνα τους λέει κινούνταν και δούλευαν και αυτά. Λοιπόν, εντάξει. Και για να πέρα από αυτό, από αυτά τα οποία ανήκουν, ας πούμε, στον χώρο του μύθου, ανήκουν στον χώρο του μύθου, βάζω ένα ερωτηματικό. Εγώ θα απαντήσω όχι, στην γιατί έχουμε δει, συμφωνώ, θα κατασκευάσει και θα υπάρχει και στη διοργάνωση, ένα παράσταση κάποιον από αυτό που ανέφερες. Ναι, είδες, χωρίς να το ξέρω, αλλά αυτό είναι στο δικό μου χώρο. Δεν θα σας πω τι, θα έρθει το όχι, δεν θα μας πεις. Χαίρομαι όμως, βλέπεις πόσο. Να, παρόλο που δεν είμαι της ρομποτικής, εγώ είμαι συντονισμένη, γιατί είναι σου λέω από τον δικό μου τον χώρο. Να και να πω παρόλα αυτά ότι ρομπότ, με την έννοια την ευρύτερη, έχουμε και στην αρχαιότητα. Έχουμε και στο Βυζάντι. Παιδιά, ο Ήρωνας, δηλαδή ο Ήρωνας, έκανε τα συντριβάνια εκεί, όλα αυτά τα οποία λειτουργούσαν μόνος, δηλαδή. Δεν είναι για εμάς τους Έλληνες κάτι ξένο ή κάτι καινούριο, αλλά είναι κάτι εξελισσόμενο. Και βέβαια εδώ πια είμαστε σε... Λοιπόν, εγώ θέλω πόσο περήφανη μια, μια τελευταία ερώτηση. Θα μας πεις λίγο, Μιχάλη, πώς μπορεί να έρθει κάποιος να, σε αυτήν την εκδήλωση, πέρα από την τελετή έναρξης, είναι η είσοδος ελεύθερη για το κοινό, μπορεί να έρθει οποιοςδήποτε, ναι, λοιπόν, υπάρχουν κάποια events που θα γίνουν, λοιπόν, πώς, ποιο είναι το κόνσεπτ. Και τα δύο. Ωραία. Και θα πάρω πάσα από το κομμάτι όλο αυτό της ελληνικής ιστορίας, για να πω για την τελετή έναρξης, η οποία είναι ένα πολιτιστικό πρόγραμμα, θα το πω, Ολυμπιακών προδιαγραφών επίσης. Είναι περίπου 3 ώρες και κάτι. Wow. Θα ξεκινήσει από την
10.000 χρόνια πριν και θα τα αφήσω έτσι. Θα φτάσουμε στο σήμερα, θα δούμε το μέλλον που είναι η παρέλαση των εθνών από όλες αυτές τις ομάδες. Και θα κλείσει με τη γνωστή σε όλες τις ηλικίες, με το γνωστό σε όλες τις ηλικίες συγκρότημα, τους Black Eyed Peas, οι οποίοι θα έρθουν επί τούτου στην Ελλάδα, αν και δεν κάνουν εμφανίσεις γενικά στην Ευρώπη. Ναι, το ξέρω αυτό. Αυτό είναι μια τεράστια επιτυχία σας. Ναι, είναι. Γιατί για να το καταφέρεις, να τους φέρεις, να το καταφέρεις. Σωστά, και, είναι, και δεν είναι μόνο αυτό. Μέλη του συγκροτήματος, ο Will.i.am για παράδειγμα, υποστηρίζει πάρα πολλές ομάδες ρομποτικής σε υποβαθμισμένες περιοχές στο Λος Άντζελες. Δηλαδή έχουν και προσωπικό, προσωπική εμπλοκή. Δηλαδή, και απλά με το γεγονός, ναι. Ναι, ναι, ναι. Οπότε θα είναι μια πολύ μεγάλη βραδιά. Ήδη είμαστε πάνω από τα 10.000 άτομα. Το στίχημά μας με τους συνεργάτες μας στην Αμερική είναι ότι τους έχουμε πει εμείς πιστεύουμε ότι θα γεμίσει το Καλυμάδο, οπότε είναι... Ναι, αυτό το παιδιά μας έφτει ο κόσμος. Να πείτε, να μπείτε είτε να γράψετε στο Google τελετή έναρξη Fed Global Challenge και βγαίνει πρώτο-πρώτο τα εισιτήρια, είτε στο more.com πρώην Viva για όσους είναι του θεάτρου, συναυλιών κτλ. Υπάρχει η εκδήλωση και στην αρχική σελίδα. Ωραία. Αλλά και αν γράφετε εκεί πέρα First Global, μπορείτε να βρείτε και τα δωρεάν εισιτήρια για την τελετή έναρξη και τα δωρεάν εισιτήρια για τις τρεις μέρες του γονισμού. Κάθε μέρα μπορείτε να εκδώσετε διαφορετικό πάσο. Κάθε μέρα θα υπάρχουν διαφορετικά πράγματα. Δηλαδή η είσοδος είναι δωρεάν. Η είσοδος είναι δωρεάν για όλους. Ναι, ναι. Για όλους. Να το πούμε στον κόσμο, γιατί είναι κάτι καλό, αυτό να το ξέρει οι τηλεθεατές μας να το επισκεφτούν, είναι ευκαιρία να πάρουν τα παιδιά τους, να δουν, να ενημερωθούν. Είναι μια πολύ καλή ιδέα για το Σαββατοκύριακο. Για τα παιδιά. Για το άλλο Σαββατοκύριακο. Ειδικά η Κυριακή θα είναι πολύ ενδιαφέρουσα. Θα είναι τελετή λήξης. Θα έχουμε την τελετή των μεταλλείων. Θα είναι η τελική, τα μάτσα τελευταία που είναι πολύ εντατικά. Υπάρχει κόσμος, κερκίδες, φωνάζει. Είναι πολύ εντυπωσιακό. Κατάλαβα. Μου θυμίζει δηλαδή λίγο το παιχνίδι χωρίς σύνορα που βλέπαμε όταν ήμασταν πιο νέοι εμείς. Δεν ξέρω αν τα έχει ξέρει εσύ. Τι λες το παιδί. Ήταν κάτι. Δεν ξέρω αν τα έχει ξέρει. Εγώ τα θυμάμαι. Μαζεύονταν ομάδες έτσι από διάφορες χώρες και παίζαν παιχνίδια. Ναι, ήταν έτσι αυτά. Εντάξει, τώρα. Αλλά δεν είναι ακριβώς αυτά, αλλά ήταν έτσι αυτό το συναρπαστικό και το ενδιαφέρον. Μιχάλη, μόνο ως αναλογία να το δεις. Ναι, αναλογία. Όχι, μην το πας τώρα κι εσύ το τερματίσει. Είπαμε τώρα ότι θυμίζει αυτό που λες. Ναι, καταλαβαίνω. Αλλά είναι πολύ ωραίο να πάνε τα παιδιά, οι γονείς, προκειμένου σε κάτι άλλο. Τώρα τα μπάνια τελειώσαν έτσι κι αλλιώς. Να πάτε. Να τα πάτε τα παιδιά. Τα μπάνια τελειώσαν, δεν νομίζω. Να πάτε και να πούμε ότι μέσα στο Σαββατοκύριακο θα υπάρχει και στο χώρο, ας το πούμε, μια έκθεση. Θα υπάρχουν διάφορα περίπτερα από οργανισμούς στον τομέα της τεχνολογίας και θα υπάρχουν και περίπτερα για τα λίγο πιο μεγάλα παιδιά από το MIT, το Yale και το WPI, κορυφαία πανεπιστήμια της Αμερικής, τα οποία είναι εκεί με δύο σκοπούς. Ένα είναι να προωθήσουν τα πανεπιστήμια τους και όλα τα περίπτερα, αλλά το άλλο και το βασικότερο που κάνουν είναι να κυκλοφορούν, να βλέπουν όλες αυτές τις ομάδες και να διακρίνουν και να αγοράσουν σε εισαγωγικά μαθητές, περιοδικούς μαθητές. Επιστήμονες. Γιατί αυτό το πρόγραμμα έχει τις δεξιότητες αυτές ακριβώς που χρειάζεται να έχει κάποιο. Κάτι μου θυμίζει αυτό, ε! Ναι. Ε? Αλλά αυτό νομίζω είναι για άλλη εκπομπή. Αλλά εσύ ουσιαστικά τώρα περιέγραψες τη δική σου την πορεία. Διότι ο Μιχάλης, να το πω για όσους. Για τους διαθέσεις μου. Ακριβώς αυτό συνέβη. Είναι αυτό που λέμε τα γατόνια του εξωτερικού. Οι γάτες τσιμπάνε τα δυνατά μυαλά. Λέμε για τις ευκαιρίες που υπάρχουν και που πρέπει να είσαι open mind και να το ξέρεις για να τις αδράξεις κιόλας. Γιατί ένα δυνατό μυαλό, αν είναι χωμένο σε ένα δωμάτιο και δεν έχει επαφή με το κοινωνικό περίγυρο και να μην συμμετέχει σε τέτοιες εκδηλώσεις, θα είναι ένα καλό μυαλό χωμένο σε ένα δωμάτιο. Ή μπορεί να μην είναι καλό μυαλό και να νομίζω ότι είναι καλό μυαλό. Γιατί εγώ είπα τώρα ένα παράδειγμα για το. Εγώ έχω να πάνω και στα δύο. Όταν πήγα σε αυτή την εκδήλωση στο Μεξικό το 18 και είδα 188 χώρες, κατάλαβα πόσο σημαντικό είναι. Απ' τη μία είμαστε ένα τίποτα. Υπάρχουν όλες αυτές οι χώρες στον κόσμο και τις είδα όλες ένα δωμάτιο και είπα wow. Και απ' την άλλη το πόσο πραγματικά αυτό. Το περίφανο σε όλοι αυτοί που έχουν αυτές τις ιδέες και όλα αυτά ενωθούν, πόσο εύκολα και γρήγορα βρίσκουν λύση σε οποιοδήποτε πρόβλημα. Είδες πόσο απλά είναι μερικά πράγματα. Απλά, όχι απλοϊκά, εννοώ απλό. Όχι, το αυγό του Κολόμβου είναι, Μαρίνα, σε αυτό.
Απλώς την εκτέλεση περίπλοκο. Δεν υπάρχει ναι, θέληση στη σύλληψη. Με κάποια προβλήματα, εντάξει, άστο. Θα μας τα πεις αυτά, γιατί σε αυτό το, και σε αυτό το κομμάτι έχεις κάτι κάνει εσύ. Τα έχουμε πει εμείς, κάνοντας εκεί, κολυμπώντας την αγκάλι μας, τα έχουμε συζητήσει, αλλά αυτά θα τα πούμε αλλιώς, στον χώρο τον συγκεκριμένο. Όπως λέει και η Μαρίνα, με ένα τσάι, με ένα καφέ, φάνει και πιο ωραίο και τηλεοπτικά. Πανεπιστήμιο του Λίντς, έτσι. Σωστά, σωστά. Ο Μιχάλης, ναι, τέλειο. Εμείς όχι, ο Μιχάλης. Εμείς τελειώσαμε, όλοι μαζί, όλα μαζί τα κάναμε όλοι. Λοιπόν, θα σου ευχηθούμε καλό κουράγιο για αυτήν την εκδήλωση, δύναμη. Και για αυτήν εννοείς. Καλή επιτυχία. Καλή σταδιοδρομία από εδώ και πέρα. Όχι. Καλή συνέχεια σταδιοδρομίας του Μιχάλη, έχει αρχίσει μετά χρόνια τώρα. Μετά το συνεχίζουμε έτσι το λέμε. Είναι... Εγώ έτσι το λέμε από τους παλιούς. Ναι, εξαιρετικά παλιούς λοιπόν, όμως, γιατί περίμενε. Όταν είσαι, Μιχάλη μπορείς να κοκκινήσεις άφοβα, γιατί δεν είναι φαίνεσαι, και ένα σεμνό παιδί, να το πούμε αυτό. Δεν φαίνεσαι. Του Μιχάλη η πορεία στον επιστημονικό χώρο έχει αρχίσει εδώ και πολλά χρόνια, ακόμα και όταν ήταν μαθητής. Επίσης όμως, επειδή έχεις επιδείξει και ιδιαίτερες ευαισθησίες, μία από αυτές έχει να κάνει και με το περιβάλλον, οπότε ό,τι τώρα κάνεις δεν είναι άσχετο με όσα από μικρό παιδί κάνεις, να το πούμε και αυτό, διότι όλα αυτά εξ απαλών ήχων ξεκινούν. Να πω εδώ πέρα ότι έχεις υπάρξει ακτιβιστής σε θέματα διάσωσης, να το πω, άγριων ζώων, απειλούμενων ειδών ζώων. Ένα από αυτά η χελώνα, καρέτα-καρέτα, στην αγκάλι, μικρό παιδί, εσύ οριοθέτησες τη φωλιά, έκανες και όλη τη, πώς να πούμε, τη βάρδια, τη νυχτερινή. Είχαμε βέβαια και την υποστήριξη της τότε δημάρχου της Εφθαλίας, της Παπαδοπούλου. Αντιδήμαρχος ήταν τότε, ναι, νομίζω, ναι, συγγνώμη. Είμαστε, εντάξει, και του δημάρχου τότε, αν είναι έτσι, του Λευθεριβενιού. Εσύ μικρό παιδί και τις δύο φορές, γιατί δύο φορές συνέβη, ήσουν εκεί μαζί μας. Το μόνο παιδί το οποίο καθότανε όλο το βράδυ, έχω να σας πω, το λέω στους τηλεθεατές, χωρίς να ανάβει φακό, γιατί ξέρει τι πρέπει να κάνει με τις χελώνες και τι να μην κάνει, και πρόσχε πάρα πολύ και πήγαινε με ένα θάρρος, δεν θα το πω θράσος, κάποιοι μπορεί να το θεωρούσαν, γιατί κάπου χρειάστηκε ένα θράσος, και επέπλητε εκεί τους θαμώνες. Μα σας είπαμε να κάνετε ησυχία. Μπορείτε, σας παρακαλώ, να χαμηλώσετε τα φώτα, να σβήσετε τα φώτα. Το θυμάσαι, Μιχάλη, εγώ το θυμάμαι. Ναι, λοιπόν, ναι, ναι. Και έτσι έσωσε τις χελώνες και η χελώνα ξαναήρθε και ήρθε και φέτος. Λοιπόν, θα την αποδεσμεύσουμε. Παρά από όλες τις αντιδράσεις, το θυμάμαι. Ναι, παρά. Είδες λοιπόν, να, πόσο μπροστά και πόσο, πόσο προχώ. Λοιπόν, ουσιαστικά σημαντικό μυαλό και σημαντικό πρόσωπο ο Μιχάλης μας, ο Μιχαλάκης μας, και θα σε αποδεσμεύσουμε, εκτός και αν έχεις κάτι εσύ να προσθέσεις, έχεις να μας πεις κάτι το οποίο δεν είπαμε και θεωρείς σημαντικό. Όχι, νομίζω το κάλυψαμε. Το κάλυψαμε μόνο. Ωραία. Ωραία, εγώ άμα, νομίζω έχουμε πάρα πολλά να πούμε, οπότε θα τα ξαναπούμε. Αυτό ακριβώς. Και, και στο εξωτερικό της μοναχικής βραδιάς της Παρασκευής, άμα δεν έχεις κάτι άλλο να κάνεις, θα συνδεόμαστε μέσω Skype, θα το συζητάμε το θέμα. Ναι, διότι θα έχουμε και το Skype τώρα, γιατί εκπαιδευόμαστε σε αυτό. Μπορείς να έχουμε και κάποιο καλεσμένο για άλλα θέματα. Αλλά ένα λεπτό, ωραία. Η αλήθεια είναι ότι θέλετε από τηλεπικοινωνίες. Ρομποτικά, τα πάντα, όλα τα καλύτερα. Να, το ξέρω και σε ευχαριστούμε. Να, αυτή η εκπομπή, καταλάβατε, γιατί είναι αποτελεσματική και έχει μέλλον. Διότι έχουμε φίλους συνεργάτες, όχι συνεργάτες φίλους, φίλους οι οποίοι είναι και συνεργάτες. Μιχάλη μου, όμως, θα κλείσω για να το επισημοποιήσουμε και να το οριστικοποιήσουμε, ζητώντας σου
μία επιπροσωπικού συνέντευξη εκείνων των χώρων. Θέλω να δεσμευτείς γι' αυτό. Σε επόμενη φορά που θα σε Ελλάδα. Θα πούμε... και στον αέρα. Ναι, το λέμε και στον αέρα λοιπόν, επίσημα. Ωραία. Θα μιλήσεις... Όποτε έρθεις σε Ελλάδα και έχεις το χρόνο, θα τα... Για να κανονίσουμε, γιατί δεν θα είναι ζωντανή εκείνη η εκπομπή, να το πω στους τηλεθεατές, θα είναι μαγνητοσκοπημένη, γιατί μπορεί να καλύψει δύο ή και τρεις εκπομπές, δεν ξέρω, γιατί θέλουμε να πούμε πολλά πράγματα. Θα συζητήσουμε τη δική σου πορεία και θα δούμε πώς αυτή εγγράφεται στο γενικότερο πλαίσιο του Brain Drain και αν αυτό τελικά είναι, που εγώ θεωρώ ότι έχει και θετικό και αρνητικό πρόσημο, γιατί τα μυαλά τα δικά μας εδώ τα δυνατά φεύγετε έξω και αναδεικνύεστε και όταν επιστρέφετε εδώ είστε έτοιμοι για να προσφέρετε. Τα πραγματικά δυνατά μυαλά όμως, χωρίς επίσης να χάνετε την επαφή με το εκεί. Εντάξει. Σωστά. Από τις λίγες περιπτώσεις που το να πατάς σε δύο βάρκες είναι αποτελεσματικό. Πάνω επί τούτου, ναι. Τις τελευταίες μέρες έχουν καταλάβει πολλοί συνεργάτες μου ότι δεν έχω πια το ελληνικό mindset, γιατί γυρνάω και τους λέω πού το έχουμε υπογράψει αυτό, πού το λέει αυτό, σε ποιο email αυτό. Έλα, δεν σου απαντήσανε, μαγώσαμε τα χέρια. Γίνει πολύ Άγγλος. Αλλά ευτυχώς αυτό σε κάποιες καταστάσεις βοηθάει. Σώζει, όχι μόνο βοηθάει. Ναι. Γιατί το ξέρεις ποιος είμαι εγώ και όλα αυτά. Μα αφού τα συμφωνήσαμε, ξέρεις. Ναι. Μα αφού μου έδωσες το λόγο σου, ναι. Δώσαμε τα χέρια, δεν ισχύει. Ναι. Ο τρόπος συμπεριφοράς σου γενικότερα όμως, και θέλω να κλείσω με αυτό εγώ, δείχνει ότι είσαι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει πια έναν κοσμοπολίτικο αέρα. Έχει γράψει επάνω σου και ο ευρωπαϊκός χώρος, στο θετικό μέρος, έτσι θετικά, γιατί είχα πρόσφατα μία προσωπική εμπειρία με έναν φερόμενο ως... Τζίνο. Ναι, ως εφηή, συμπατριώτη μας, σε έναν χώρο ενός εκεί μιας... Συνέβρεσης. Τέλος πάντων, ναι, ο οποίος επέδειξε αφάδεια, τοξικότητα και με έναν ανάγωγο τρόπο, ήταν εξαιρετικά επιθετικός απέναντί μου, άνευ λόγου και αιτίας, το λέω, έτυχε να είναι απέναντί μου, αλλά έμαθα εκ των υστέρων ότι είναι έτσι και με όλους όσοι τον πλησιάζουν και δεν είναι αρεστή σε αυτόν, δηλαδή οι 2, 3, 5 του στενού του κύκλου. Ναι, αυτό το άτομο λοιπόν είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα του τι συμβαίνει όταν νομίζεις ότι είσαι αλλά δεν είσαι. Η διαφορά του είναι και του φαίνεστε. Όταν, αν κάποιος τον άκουγε να μιλάει, θα έλεγε ότι είναι, χωρίς να θέλω να θίξω τους συμπατριώτες μας, αλλά εκείνοι οι παλιών εποχών, πώς να το πούμε, όχι να μην το πω αγωγιάτες, να το πω αυτοί, ξέρετε παιδιά τώρα, οι άξεστοι του χωριού, του νησιού. Όχι χωριάτη, δεν το πω έτσι. Οι άξεστοι άνθρωποι. Κοίταξε, τον χωριάτη τον αγαπάμε και τον συμπαθούμε. Τη χωριατιά δεν θέλουμε. Τον βλάχο ναι, τη βλαχιά όχι. Αν το πας έτσι. Έτσι το πάω. Λοιπόν. Οπότε αυτό, όλα πρέπει να κουμπώνουν απάνω σου. Δεν έτσι, είναι και όλα έχουν να κάνουν. Και όλα έχουν να κάνουν για το όλον. Ακριβώς. Λοιπόν. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σε ευχαριστούμε. Τιμή μας που μπορείς έστω και τηλεφωνικά. Σας περιμένω στο Καλλιμάρμαρο. Θα είμαστε εκεί. Εγώ κατά 90% θα προσπαθήσουμε. Θα το προσπαθήσει και η Μαρίνα να πω ότι... εντάξει, τώρα το ακούει από τον αέρα. Θα ήθελα η να ώρα πω... είναι η τελετή ανάξης. Περίμενε ένα λεπτό να πούμε ότι ο Μιχάλης, την Κυριακή θα είσαι κάπου, θα μιλήσεις και κάπου αλλού. Ισχύει αυτό. Ναι. 12, θα είμαστε μία-δύο εκπομπές στην ΕΡΤ, κάπου εκεί πέρα μετά τις 11.30. Θα είναι την Κυριακή στην ΕΡΤ. Πες τα δυνατά και καθαρά να ακουστούν. Ναι, λέω κάπου μετά τις 11.30 θα είμαι στο στούντιο και θα βγω στον αέρα μία-δύο φορές τώρα. Σε ποια εκπομπή? Είναι σίγουρα την πρωινή εκπομπή που έχουν 10 με 12. Και κάτι στο Δελτίο Ειδήσεων, αλλά ναι, είναι ακόμα λίγο όλα στον προγραμματισμό. Ωραία, και για να ευλογήσουμε τα γένια μας, ποια είναι η πρώτη εκπομπή στην οποία βγήκες? Έστω και τηλεφωνικά, ευχαριστούμε πολύ. Το Φολέγανδρος εκ Παραλίλου. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τιμή μας, χαρά μας. Καλή συνέχεια. Μικρέ, είσαι μεγάλος. Σ' αγαπάμε. Καλό βράδυ. Και μεγάλη επιτυχία, την οποία τη θεωρώ σίγουρη. Όπως κάθε σε κάθε τι το οποίο κάνεις.
Να σε καλά, παιδί μου, να σε καλά. Εντάξει, δεν μπορώ να είμαι αντικειμενική, ναι, και ούτε μπορώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μιχάλη. Τον αγαπάμε, το ξέρει, τον αγαπάμε. Και νιώθω πολύ περήφανες, γιατί είναι ένα παιδί που ήταν πολύ κοντά μας από όταν ήταν μικρό. Και νιώθω περήφανη για αυτό το παιδάκι. Ναι, παιδάκι. Εντάξει, ναι. Τώρα, εγώ μια-δυο φορές έχω συγκινηθεί στον αέρα. Αλλά από τις φορές. Που σκηνήσει για ευχάριστο, ναι, λόγο. Ο Μιχάλης είναι παιδί της καρδιάς μου. Ο Μιχάλης είναι, να το πω αυτό, ο παππούς του και η γιαγιά του, η κυρία Ελένη, για εμένα είναι η δεύτερη μητέρα μου. Στο κινητό μου την έχω μαμά Ελένη, δηλαδή αν με πάρει και μιλήσαμε και επιμέρθω, την ευχαρίστησα ως Ελληνίδα για το σπουδαίο αυτό παιδί, το σπουδαίο αυτό άνθρωπο επιστήμονα τον οποίο έχουν χαρίσει στην Ελλάδα, όπως πρέπει να ευχαριστήσουμε και τη μητέρα του, την Ειρήνα, και τον πατέρα του, τον Αντώνη, αγαπημένους φίλους, φίλους καρδιάς. Να το χαίρονται το παιδί τους και να είναι περήφανοι. Χαιρόμαστε κι εμείς. Και να τους ευχηθούμε να. Μακάρι να μπορούσα να μοιραστώ μαζί σας, αλλά δεν θα το κάνω. Δεν είμαστε εδώ πέρα, έτσι, τέτοιου είδους εκπομπή. Εμείς εδώ δεν ξεπουλάμε τα προσωπικά μας για την τηλεθέαση, ούτε για τα views, τα likes. Δεν. Μακάρι να μπορούσα όμως να μοιραστώ κάποια πράγματα, αλλά δεν το έχω συζητήσει μαζί τους, για να καταλάβετε γιατί άνθρωπο μιλάμε. Γι' αυτό λέμε ότι τέτοιους επιστήμονες χρειαζόμαστε. Και όχι σαν τον άλλον τον οποίο περιέγραψα και ήρθε μετά η μητέρα του να μαζέψει ένα λεπτό. Και μόνος άλλος επιστήμονες που δεν. Όχι, όχι. Αναφέρομαι τώρα για το θέμα Φολέγανδρος. Είμαστε, λοιπόν, ήρθε μετά η μητέρα του. Η επιστήμη και το ήθος πρέπει να πει. Το επίσταμε. Γνωρίζω καλά, αλλά γνωρίζω καλά και πώς να συμπεριφέρομαι. Ήρθε μετά η μητέρα του να μαζέψει, να συμμαζέψει τα σημάζευτα και μου λέει, ξέρεις, έχει νεύρα αυτό. Και της είπα, το αποδίδω στην αψάδα της νιώτης, για να δώσω ένα κάποιο άλοθη, αλλά πρέπει να μάθει να σκέπτεται πριν μιλήσει, να σκέπτεται. Και μου λέει, σκέπτεται, εκεί που έχει φτάσει, της λέω, να σκέπτεται. Δεν της είπα αυτό το οποίο θα πω τώρα για να το ακούσετε και όλοι. Δεν φτάνεις πουθενά χωρίς ήθος. Okay. Ακόμα και αν είσαι πλέον στην τρίτη ηλικία και επιδεικνύεις την ίδια αυτή τοξικότητα, γιατί στον ίδιο εκείνο χώρο μου συνέβη και αυτό. Μία γυναίκα η οποία πλέον είναι στην τρίτη ηλικία, σέβομαι μόνο τα χρόνια της, αυτά σεβάστηκα και δεν και το τράβηξα. Και μορφωμένη, δεν ήταν κάποια γράμματα γυναίκα. Ναι, που, αλλά μόνο μόρφωση. Ναι, ναι. Θεώρησε ότι είχα εγώ ένα γλωσσικό λύστημα. Ναι. Τώρα, αρνησίπατες, αρνησίπατες, λοιπόν, τέλος πάντων, της είπα κάτι και το άφησα εκεί. Θα της πω λοιπόν από εδώ, και το λέω για να τα ακούσουν όσοι από εκείνη την πλευρά δεν είναι ακόμη, γιατί ξέρουμε ότι μας βλέπουν. Έτσι, εργασία για το σπίτι, για να θυμηθούμε και τα παλιά, Μαρίνα. Ναι, συγγνώμη, παρακαλώ. Μας ματιάξανε. Σε παρακαλώ. Λοιπόν, ότι υπάρχει η γλώσσα, εκτός από όργανο, εργαλείο, είναι και οργανισμός ζωντανός. Και στο σώμα της εγγράφονται και οι νεολογισμοί. Με αλλαγή στον τονισμό, στην ορθογραφία, ας πούμε, ένα γιώτα στην κατάληξη μπορεί να αντικατασταθεί με ήττα, οπότε να ακολουθήσει και τονισμός. Λοιπόν, μεγάλο το κεφάλαιο αυτό. Αλλά όχι μαθήματα γλώσσας. Όχι, αν τα λένε και αυτό. Λοιπόν. Όχι, είναι το δικό μου μετερίζει, είναι ο δικός μου χώρος. Τίποτα άλλο. Σήμερα είπαμε ο επόμενος εδώ. Δηλαδή για τη ρομποτική, συγγνώμη λίγο. Όχι, έπρεπε να πω. Πρόσεξε, για να το αντιπαραβάλω, Μαρίνα. Ακριβώς. Ακριβώς. Κοίτα λοιπόν να δεις. Πώς να συγκρίνεις. Έτσι, τι να συγκρίνεις. Λοιπόν. Και όποιος κατάλαβε, κατάλαβε. Και επειδή ξέρουμε ότι μας βλέπετε και. Ναι. Να τα ακούσετε. Γι' αυτό τα λέμε. Εγώ άλλωστε είμαι η κακιά. Ναι, είναι αυτός. Τέλος πάντων. Ρόλος. Σήμερα είχα. Αυτά. Δεν θέλουμε να πούμε κάτι άλλο. Θα είναι εκπομπή. Ναι. Θα θέλαμε να ήταν εδώ ο Μιχάλης, είχαμε άλλη συζήτηση, δεν μπόρεσε το παιδί, καταλάβατε. Παρ' όλα αυτά, δεν ξέρω αν το καταλάβατε, ξεκινήσαμε δυναμικά και με αποκλειστικότητες. Αν το καταλάβατε, χαιρόμαστε. Και αν δεν το καταλάβατε, θα το δείτε σε επόμενο.
Γιατί θα έχουμε την ευκαιρία να σα το δείξουμε σε επόμενες εκπομπές. Οπότε... Και να πω και κάτι. Από τη Φολέγανδρο, κάλεσα και κάποια άλλα πρόσωπα, τα οποία μα μου σου... Λοιπόν, σας έχω νέα. Δεν θα σας καλέσω. Δεν μου κάνετε χάρη, δεν τις κάνετε χάρη, δεν μας κάνετε χάρη. Η εκπομπή αυτή... Κάτι ουσίο, όχι, όχι. Να καλέσουν κάποια. Η εκπομπή αυτή βλέπετε, το τέ με αλφαγιώτα, από πολλούς και σε σημαντικές θέσεις, να πω, σε σημαντικούς θέλεις πάνω. Πείτε το όπως θέλετε. Οπότε, χάρη θα σας έκανα. Και είπα να είμαι μεγαλόψυχη κι εγώ μια φορά. Και διαφήμιση. Και διαφήμιση, ναι. Ή για να... Λοιπόν, εντάξει, δικαιολογήσου τύπου εγώ δεν τα πάω καλά με την κάμερα ή εγώ δεν ξέρω τι... Ούτε εγώ τα πάω, φωτογραφίες δεν γίνω ποτέ. Και έχω γίνει expert, δεν μπορείτε να πείτε. Λοιπόν, κοντεύωρα, αλλά δεν είναι δυνατόν, ας πούμε, να έχεις μια θέση, λέω εγώ τώρα στα πολιτιστικά, και να κάνουμε εμείς την εκδήλωση το 2022 για τη Σμύρνη, τα μικρασιατικά, παράλληλα με το τι σημαίνει. Θα σας το ανεβάσουμε για να το δείτε. Χαιρόμαστε που ο Δεσπότης μας, ο Σεβασμιότητος Δωρόθεος, είπε ότι αυτή ήταν η καλύτερη εκδήλωση που έχει γίνει στη Φολέγανδρο. Έχετε και ένα μέτρο σύγκρισης πια, γιατί έγιναν και φέτος πολλές και διάφορες μέχρι και τώρα στο τέλος, για να καταλάβετε τι σημαίνει έχω το μέτρο στο πόσο θα μιλήσω, πόσο θα χορέψω, πώς θα χορέψω, πώς θα... Ωραία, χαιρόμαστε για να καταλάβετε. Γι' αυτό είπαμε ότι ωραία, θα σας το δείξουμε. Θα το... Και πολύ δυναμικά και πιο Μαρίνα, πιο τεχνικά. Πιο. Οργανωμένη και αργά, ναι, για να μπορέσουμε να δείξουμε και τα βιντεά και να μιλήσουμε και μέσω Skype με ναι. Λοιπόν, ανθρώπους που είναι μακριά από εδώ και δεν μπορούν να έρθουν. Δεν μπορείς λοιπόν να μην έρχεσαι στα μικρασιατικά και να έρχεσαι σε μια εσωτερική κατανάλωση εκδήλωση, έτσι, σε μια... για να δεις τι γίνεται, επειδή είναι η παρέα σου, η κλίκα σου, η ομάδα σου, πείτε όπως θέλετε. Λοιπόν, και εμείς ετοιμάζουμε ο Σύριος κάποια πράγματα, ελπίζω να είμαστε καλά. Γιατί κάθε φορά μας, πραγματικά. Όλο κάτι γίνεται. Πέρσι το φθινόπωρο μας πήγε πάρα πολύ έθνο. Πολύ. Και καλά να είμαστε. Και εσύ μετά γίνεται. Έλα. Είχαμε ένα αποκλειστικό, το καταλάβατε έτσι. Έτσι λοιπόν. Πρώτη. Την Κυριακή στο κρατικό κανάλι. Αλλά την Παρασκευή, την προηγούμενη, δηλαδή στις 22 στο κρατικό κανάλι, στις 20 στο NSTV Live. Γιατί από αυτό το κανάλι να περιμένετε τα πάντα και πάντα τα καλύτερα. Γιατί έτσι λίγο να το κάνω. Και όπως είπαμε και μέσα από τη σελίδα μας στο Facebook, Φολέγανδρο στο κανάλι. Θα αναρτήσεις και όλα αυτά τα οποία. Θα αναρτήσω και θα είναι δική εκπομπή. Και στα email μας, όποτε θέλετε, Φολέγανδρο. Να μας βλέπετε για να βλέπετε. Και σας ευχαριστούμε που βλέπετε. Που μας βλέπετε. Καλή αντάμωση στην επόμενη εκπομπή. Ενδέχεται να μην είναι την επόμενη Παρασκευή. Βάζουμε ένα ερωτηματικό. Θα συνηθούμε με τον Δημήτρη τον Πετρόπουλο, τον επικεφαλής του σταθμού εδώ πέρα τον τέχνο, για να δούμε κάποια πράγματα τεχνικά. Αυτό δεν είναι ο λόγος. Ναι. Εντάξει, Μαρίνα, καταλαβαίνουμε. Οπότε αναλόγως θα ενημερώσουμε ναι. Στην εβδομάδα αν θα γίνει εκπομπή. Ό,τι πει ο αρχηγός. Αλλιώς, αν όχι την επόμενη, με τον οποίο ευχαριστούμε και. Πρώτο Θεός. Εκ πρωινίου, γιατί τον έχουμε και τον τρέχουμε. Πρώτο Θεός θα λέμε. Λοιπόν. Καλό βράδυ. Καλό Σαββατοκύριακο και καλή αντάμωση στην επόμενη εκπομπή. Και να περιμένετε πολλά και ωραία και ενδιαφέροντα, γιατί φέτος έρχονται είμαστε πολύ δυνατά αλλιώς. Και είστε. Νέα εποχή, το είπαμε. Ναι, ακριβώς. Νέα εποχή. Και για αυτή σας μίλησε ήδη. Ο Μιχαήλ Μαρινάκης, ο Μιχάλης μας, ο Μιχαλάκης μας, το παιδί της καρδιάς μας. Καλό βράδυ σε όλους και σε όλες και σε όλους. Σας ευχαριστούμε και θα είμαστε εδώ. Καλό βράδυ. Για τη Φολέγανδρο εκ παραλίλου. Καλό βράδυ.